Πολύ μεγάλο να το κάνουμε σε ένα χρόνο. Δηλαδή, καλά μεταξύ μας τα καταφέρουμε. Από το νησί το άλλο. Είχε πάει σε αυτή την έκθεση και φέτος δεν θα το ξανακάνουμε. Ναι, δεν θα ξανακάνουμε. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι συγκεκριμένοι γι' αυτό που ρωτάς, ότι δεν τους άρεσε το στήσιμο, ότι δεν τους άρεσε. Το ένα που δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία είναι πεταμένα λεφτά. Αυτό το ξέρουμε που λες. Όπως ξαναείπα, το ξέρουμε αυτό. Όπως ξαναείπα. Δεν είναι έκθεση κοινού για να φερνάει ο απλός πολίτης από μέσα και να έχει καλή θέση. Αν δεν έχει το ραντεβού, θα μείνει εκεί πέρα μόνος. Γι' αυτό σου λέω ότι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αν δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία από πριν, δεν έχει κανένα νόημα να πας. Η προετοιμασία τώρα, εγώ δεν την ξέρω να την κάνω. Αυτός είναι ο σύμβουλος, είναι ο ειδικός. Αυτός έχει κλείσει το ραντεβού. Μου έχει πει ότι έχει κλείσει το ραντεβού. Τι να σου πω, πραγματικά. Δεν θέλω να συνεχίσω πραγματικά τώρα. Αφού τελειώσει η έκθεση, θα στείλει αρικό, θα το αξιολογήσουμε το πρώτο παράδειγμα, θα ξαναπάμε το χρόνο ή όχι. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Οι άλλοι που δεν ξαναπήγαν γιατί από πριν. Είναι πρόβλημα, αλλά δεν θα πάει. Δηλαδή θα πάει ο Προκοπίου, θα πάει ιδιωτικά η ΑΝΟΚ. Θα πάνε άνθρωποι που έχουμε βρει που είναι στο Λονδίνο ποριώτες, σπουδάζουν κτλ. Ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία όσο είναι ανοιχτή η έκθεση. Δηλαδή, κάνουμε το μέγιστο που μπορούμε με βάση τη δύναμη που έχουμε. Και εμπιστευόμαστε ότι αυτό έχουμε το υλικό που έχει χρειαστεί, το έχουμε στείλει. Υλικό, δροσούρες και φυλάδια. Δεν είναι το τέλειο, είναι κάτι όμως. Δηλαδή, νομίζω ότι εδώ πέρα, αντί να κάθομαστε να συζητάμε ότι κάνουμε μία πρόοδο και να πούμε ένα μπράβο και είναι ένα καλό βήμα. Δηλαδή εδώ πέρα μισή ώρα ακούω κριτική. Εντάξει, δεν είναι για κριτική. Με βάση τον έλεγχο ότι υπάρχουν περιθώρια τελειοποίηση. Θα χάσουμε το θέμα και το ρόλο μας. Είναι ερωτήσει. Είναι σαφές ότι είναι ερωτήσει. Είναι ένα κλίμα σαν να έχουμε κάνει κάτι κακό. Θα βγούμε έξω, θα μας πιάσουν 5 επιχειρηματίες. Εγώ νιώθω ένα κλίμα από τις ερωτήσεις σαν να κάνουμε κάτι κακό. Μα ήμουν σαφέστατος γι' αυτό. Δεν ήσουν κανένα σαφέστατος. Δεν κάνω κριτική. Και το είπα, ούτε μπορώ να πω ότι είναι καλό, ούτε είναι κακό. Ήμουν έξω και δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι ήμουν και σαφέστατος. Ερωτήσεις θα κάνω. Αφού ξέρουμε τα λάθη που έκανε στο προηγούμενο νησί, να μπορέσουμε να συμβουλέψουμε τους ανθρώπους που θα πάνε, ώστε να αποφύγουμε τα λάθη αυτά εμείς. Είτε στο πριν, είτε κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Αλλιώς το να προηγηθούν στους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο κάλεσμα, τι να πούμε. Καλά, δεν είναι όμως έτσι. Και δεν έρχεται κανένας, δεν μπορώ να πω ότι και κάποιο είναι λάθος και εγώ ήμουν σωστός που κάλεσα. Μάλλον δεν ήταν καλό πάρτι. Δηλαδή, ο καλό πάρτι τι είναι. Εντάξει, έξω να πάνε και για καθόλου. Δεν το να πω έτσι και να πω στο επιχειρηματικό. Το καλό πάρτι αυτό είναι. Ακούστηκε ότι γίνεται προσπάθεια, εγώ θέλω να μιλήσω για μια προσπάθεια. Όμως, αν ο κύριος Προκοπίου είχε έρθει σύμφωνα γι' αυτό και ο πρόεδρος είπε το επιβάλλον, εννοώ τον προορισμό, να αναλύσει την πολιτική του, θα του λέγαμε πάρα πολύ με μεγάλη χαρά ότι στο παρελθόν, κύριε Δημητριάδη, είχαμε κάνει κοινή προβολή, είχαμε κοινή πολιτική με το Αργοσαρονικό και κοινό άνθρωπο που προέβαλε το destination που λέγεται Αργοσαρονικός, που είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν θέλετε να έχετε καλές πρακτικές και σας μένει η προηγούμενη περίοδος που ζήσατε σαν δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τότε βάλτε τον πύχη εκεί κάτω και προσπαθήστε να το περάσετε με κουτσό. Να μάθετε λοιπόν τι επετέφθη τότε. Πόσα δημοσιεύματα είχαμε το Αργοσαρονικό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Πώς πήγαμε προς τα έξω. Και τότε να το κρίνετε. Αλλά τώρα αν συγκρίνετε, αν πήγε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν σας ενδιαφέρει. Ναι, αλλά ο κύριος Προκοπίου θα πρέπει να το εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα.
Να το εξηγήσετε του κύριου Προκοπίου. Εσείς τι λέτε. Τι να το εξηγήσετε του κύριου Προκοπίου. Του γίγαντα της τουριστικής παραβολής. Μα με ποιο ρόλο θα το εξηγήσετε εσείς του κύριου. Σαν δημοτικό σύμβουλο υπεύθυνο. Εγώ, ο Γιώργος, ο Τάσος, μεταξύ μας. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει υποχρέωση να έρθει στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν έχει υποχρέωση. Άμα του πούμε να έρθει, θα έρθει ο άνθρωπος. Ναι, και δεν του λέτε. Σήμερα δεν χρειαζόταν. Όχι σήμερα. Σε ένα κανονικό δημοτικό συμβούλιο να πει την πολιτική. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του 2016. Θα έρθει. Αλλά για αυτό το θέμα προσωπικά έχουμε δεν χρειαζόταν να έρθει. Να σέβεστε ορισμένες φορές τις γνώσεις κάποιων ανθρώπων. Λοιπόν, να σου πω για την ιστορία τι σχέσεις έχουν με τον τουρισμό. Δεν μπορώ να σας διακόψω, πείτε της. Πέστε μου, 20 χρόνια επαγγελματία στον τουρισμό. 10 χρόνια εκπρόσωπος στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού. Παντού έχω κάνει τουριστικές καμπάνιες εκατομμυρίων ως περιφερειάρχης. Δεν θέλετε να ακούσετε μια άποψη λοιπόν σε αυτό το Δήμο. Τα ξέρετε όλα. Πέστε το! Δεν μας τα ξέρετε όλα! Τι περασμένα! Δηλαδή, ότι προβάλλαμε σαρωτικό και ακόμα και τώρα τα φυλάδια μου χρησιμοποιείται για προβολή του πόρου. Γιατί βγήκανε κουρέλια μετά. Ωραία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό σε ένα τόνο με τη λογική του να πάμε μπροστά να το συνδέσουμε. Τα δικά σας να βγάλουμε καινούρια, ας πούμε. Αν το καινούργιο είναι χειρότερο, δεν το βγάλετε. Αν είναι χειρότερο το καινούργιο, δεν το βγάλετε. Βελτιώστε αυτό. Ωραία λοιπόν. Ποιος θα τα βγάλει τα φυλάδια και δεν θα τα βγάλετε, δεν θέλω να σε ένα χώρο κάθε φορά. Δεν θα τα βγάλετε αναγκαστικά, θα τα βγάλουμε εμείς. Θα τα δω εγώ, θα πω ναι, αυτό μου αρέσει έτσι με τη δική μου κρίση ή όχι. Θα τα δουν κάποιοι άνθρωποι από εμάς. Έχετε λάθος αντίληψη για την εντολή που έχετε πάρει από το λαό το τι λέει εδώ, ότι πρέπει να σας παίρνω να σας ρωτάω εσάς για όλα αυτά που θα ρωτάτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Για ένα φυλάδιο. Γιατί η προβολή του τόπου δεν είναι μικρό πράγμα. Τέλος πάντων. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Εσείς τι λέτε, να μην παρουσίασα εγώ το φυλάδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μου πούν την άποψή τους. Εσείς τι λέτε, το φυλάδιο δεν πήγε στην Τουριστική Επιτροπή και το είδαμε και το εγκρίναμε. Μα σας είπα, η Τουριστική Επιτροπή είναι νομοδοτική. Εμείς έκαναμε την Τουριστική Επιτροπή. Όχι, εντάξει. Δεν μου είπατε, είχατε. Δεν μείωσε η Τουριστική Επιτροπή. Δεν κατάλαβα. Ωραία, λοιπόν, και το σημαντικότερο, είχα συνεχή διάλογο με τις επιχειρηματίες. Το φυλάδιο λοιπόν πήγε στην Τουριστική Επιτροπή. Τι να κάνουμε, δεν το κρύψαμε πουθενά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα. Λοιπόν, να πάμε στην εξήγηση του θέματος. Κύριε Σπύριζο, έχετε αντίρρηση για το. Εγώ είπα, θα ψηφίσω για να μην θεωρηθεί ότι είμαι κατά της προβολής. Δεν θέλω όμως να αξιοποιήσω τον καλύτερο τρόπο. Έχετε διαφωνία για το ταξίδι αυτό, κυρία Μακρύ, τι λέτε εσείς. Δεν έχετε. Ομόφωνα λοιπόν. Και τελευταίο θέμα, η έκθεση διάθεση πίστοση για δαπάνη εξόδων εορτασμού Εθνική Επετείου 23 Οκτωβρίου. Κύριε Παρβάρο, διάθεση πίστοση 400 ευρώ για τα έξοδα τη 28 Οκτωβρίου. Συμφωνώ. Κυρία και συνεδρία.